μας και για το τριήμερο του κατακλυσμού. Κύριος Χάρης Λοϊζίδης είναι μαζί μας. Κύριε Λοϊζίδη, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, καλό σας μεσημέρι κύριε Δημήτρη και στους τηλεθεατές. Ανακοινώθηκαν και σήμερα πολλές χαλαρώσεις από το Υπουργικό. Είπαμε ξανά και για το άνοιγμα των αεροδρομίων μας που περιμένουμε να δούμε τι τουρισμό θα πιάσουμε. Όμως τα ξενοδοχεία είναι κάπως μουδιασμένο το άνοιγμα επί του παρόντος. Ναι, σίγουρα ήταν κάτι αναμενόμενο εξάλλου. Τουλάχιστον εγώ το είχα αναφέρει 2-3 φορές την περασμένη εβδομάδα ότι δεν προβλέπουμε να ανοίξουν πάρα πολλά ξενοδοχεία για τον απλούστατο λόγο ότι τα πλήστα των ξενοδοχείων έχουν βάλει σαν στόχο να ανοίξουν προς τα τέλη αυτού του μήνα ή αρχές του Ιουλίου που θα ανοίξουν τα αεροδρόμια, οι πτήσεις κλπ. Κάποιοι συναδέλφοι έχουν προχωρήσει να ανοίξουν από τώρα για να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση που υπήρχε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και αυτό θα γίνει. Έχουμε καμιά δεκαπενταριά περίπου ξενοδοχεία πανκύπρια που αντιλαμβάνομαι έχουν εξαγγείλει ότι θα είναι ανοιχτά και έχουν αρκετά υψηλές κρατήσεις πρέπει να πούμε από τους συμπατριώτες μας. Αλλά αντιλαμβάνεστε μιλούμε για 2 βράδια. Αμέσως μετά την επομένη θα είναι και πάλι στο μηδέν η κίνηση, τα αεροδρόμια κλειστά, οπότε αντιλαμβάνεστε, αυτοί που ανοίγουν όμως μπορεί να λειτουργήσουν όλα τα Σαββατοκυριακά μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και θα ενισχυθεί η κίνηση μαζί με πελάτες από το εξωτερικό. Συμφέρει σε ένα ξενοδοχείο, κύριε Λοϊζίδη, να ανοίξει, να δουλέψει έστω τα Σαββατοκυριακά με τον εγχώριο τουρισμό ή όχι? Θέλετε να πούμε τα αυτονόητα, ασφαλώς δεν συμφέρει. Δηλαδή να ανοίγεις, να φέρνεις το προσωπικό σου και να λειτουργείς για 2-3 βράδια και μετά άδειος να περιμένεις ξανά να έρθει το επόμενο Σαββατοκυριακό, σίγουρα δεν συμφέρει αυτή. Αλλά νομίζω ότι οι συναδέλφοι που το έχουν πάρει απόφαση το κάνουν συνειδητά, θέλουν να είναι εκεί, είναι και θα έλεγα και κάποια ξενοδοχεία τα οποία έχουν μια παράδοση με τον εσωτερικό τουρισμό, ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη του Πρωταρά, καθώς και στην Πάφο. Οπότε θα έλεγα ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία αυτή που έχουν λάβει οι συναδέλφοι και νομίζω ότι δείχνει και την ευαισθησία για να ανταποκριθούμε, αν θέλετε, στην παράδοση που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύμα. Και υπήρξε ενδιαφέρον μας, λέτε, από τον κόσμο, έστω και για 15 ξενοδοχεία έχουν γεμίσει, κύριε Λοϊζίδη, αν γνωρίζετε. Δεν ξέρω αν έχουν γεμίσει. Κάποια ξέρω ότι έχουν πολύ ψηλό αριθμό κρατήσεων. Μπορεί να μιλάμε και για 60-70% από τους συμπατριώτες μας, το οποίο είναι ευχάριστο. Και φαίνεται ότι θα κυκλοφορήσει ο Κύπριος το Σαββατοκυριακό και στις παραλίες. Μπορεί κάποιοι να πάνε για την ημέρα και να επιστρέψουν. Αντιλαμβάνομαι ότι αρκετά μπαράκια και εστιατόρια που βρίσκονται πάνω στις παραλίες θα λειτουργήσουν. Οπότε όλα αυτά αρχίζουν να θυμίζουν κανονικότητα. Έχει υπάρξει ενδιαφέρον ήδη από ξένους, από τουρίστες για να έρθουν στην Κύπρο? Τι φτάνει κοντά σας, κύριε Λοϊζίδη? Εντάξει, αυτό που φτάνει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια πολύ θετική υποδοχή στην επιστολή που υπέγραψαν οι τρεις υπουργοί μας και στάλληκε σε πάρα πολύ κόσμο στο εξωτερικό, κυρίως αεροπορικές εταιρείες, οργανωτές ταξιδίων, τουριστικούς οργανισμούς. Φαίνεται ότι η Κύπρος έχει πάρει πάρα πολύ θετικά σχόλια για τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας και νομίζω ότι θα είμαστε από τους προορισμούς που αν θα λειτουργήσουν κάποιες αεροπορικές εταιρείες και οργανωτές ταξιδίων θα είναι προς την Κύπρο, σίγουρα και κάποιες άλλες χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Μάλτα κλπ. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια θετική ανταπόκριση για την Κύπρο, τουλάχιστον από τις αγορές που έχουν κατηγοριοποιηθεί στην Α κατηγορία της λίστας που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Αλλά οι πτήσεις ξεκινούν τέλη του μηνός και αρχές του Ιούλη. Γι' αυτό και τα περισσότερα ξενοδοχεία προγραμματίζουν την αναλειτουργία τους εκείνη την περίοδο. Ακριβώς, έβρεπα τώρα ένα κατάλογο ξενοδοχείων που έχει έρθει στα γραφεία του συνδέσμου, τα οποία προτίθενται να ανοίξουν και είναι όλα από τις 25 Ιουνίου μέχρι 10 Ιουλίου.
Μάλιστα. Παραμένει κλειστή, ας σημειώσουμε ότι παραμένουν κλειστές οι μεγάλες αγορές, η Ρωσία και η Αγγλία, και αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε και κάποιο ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα πότε πιθανώς να ανοίξουν και αυτές οι αγορές. Οι εκτιμήσεις είναι για Αύγουστο, ίσως και τέλη Αυγούστου. Οπότε πολλοί ξενοδόχοι είναι προβληματισμένοι από αυτό το θέμα, διότι είναι δύο βασικές αγορές που διακινούσαν το 50 με 55% της συνολικής κίνησης στην Κύπρο. Να πάμε στον κύριο Καραγιάννη να μας πει ποιος είναι ο προγραμματισμός και αυτές τις δύο μεγάλες αγορές. Να είστε καλά, κύριε Λοϊζίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.